Μάχη για να αποκαταστήσουν την μοναδική εικόνα της πολυβραβευμένης δημοφιλούς παραλίας του Μπάλου, δίνουν η Δημοτική Αρχή της Κισάμου και η εταιρεία που δραστηριοποιείται στη γραμμή. Σκηνές με τουρίστες να περπατούν μέσα στη θάλασσα με τις αποσκευές τους και να προσπαθούν να επιβιβαστούν στο πλοίο χωρίς στοιχειώδη ασφάλεια, έκαναν το γύρο του διαδικτύου και αποτέλεσαν αντικείμενο δυσφημιστικών σχολείων, ακόμη και σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα τρεις διαστάσεις που δεν έχουμε να έχει πάρει, διότι να ξέρετε ότι και τώρα που κατεβαίνανε επισκέπτες μέσα στη θάλασσα, ήταν πολύ ρηχά τα νερά, ήταν γύρω στο μισό μέτρο, δεν είχαν με κίνδυνος, πάντα θα υπάρχει κίνδυνος να μπαίνει στη θάλασσα, ας πούμε να συμβεί κάποιο ατύχημα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου, Γιώργο Μιλωνάκη, συνεργεία του Δήμου βρίσκονταν από νωρίς το πρωί σήμερα στον Μπάλο για την εκ νέου τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας που χρησιμοποιούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια για την επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών. Η απομάκρυνσή της, όπως ο ίδιος εξήγησε, ήταν αποτέλεσμα παρερμηνίας του νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την προστασία της περιοχής. Η εξέδρα δεν έπρεπε να έχει φύγει καθόλου, να έχει απομακρυνθεί, αλλά από κάποια παρερμηνία του Υπουργείου Περιβάλλοντος βγήκε μια απόφαση να απομακρυνθεί η εξέδρα και να μπουν ναυδέτες, να δένουν κτλ. Τα καράβια, τα πράγματα που δημιουργεί μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα και άλλο πρόβλημα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πόσους επισκέπτες θα έχουμε από τα καραβάκια. Η εταιρεία Cretan Daily Cruises, που δραστηριοποιείται στη γραμμή, ανακοίνωσε σήμερα ότι από τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου, η αποβίβαση των επισκεπτών από τα πλοία στον Μπάλο καθώς και η επιβίβασή τους θα γίνονται κανονικά με τη χρήση της νόμιμας αδειοδοτημένης πλωτής εξέδρας, όπως γινόταν και επί σειρά ετών. Η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τον Μπάλο, μετά από τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Κισάμου, ανάμεσά τους το Ελαφωνήσι και τα Φαλάσσαρνα, αποφάσισε από την περασμένη άνοιξη αλλαγές για τις ακτές που προσελκύουν εκατομμύρια επισκεπτών. Στόχος, μεταξύ άλλων, ήταν ο έλεγχος της επισκεψιμότητας, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος.